πολιτής, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Βίτσας. Καλημέρα, κύριε Βίτσα. Καλή σας μέρα. Επίσημα πια. Και σας το λέμε. Καλό μήνα. Ισχύει για καλό μήνα. Βέβαια. Ναι. Νομίζω κάθε μήνα είναι για καλό μήνα. Έτσι, κάθε μέρα που ξεκινάει είναι για να. Καλά πάει πάντως. Καλά πάει. Νομίζω ότι θα κλείσει η τεχνική συμφωνία πάρα πολύ σύντομα. Mm-hmm. Άρα το σχέδιο προχωράει κανονικά. Δηλαδή προχωράει με την λογική ότι όλοι στην Ευρώπη και εμείς στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν λέω όλοι στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πολιτικά κόμματα που περιμένουν στη γωνία, ίσως και ελπίζοντας κάτι στραβό να γίνει, αλλά δεν πρόκειται να γίνει, και τα τέλη του καλοκαιριού θα φύγουμε από τη μνημονιακή περίοδο. Ναι, ναι. Υπουργέ, άλλαξε το ευρωπαϊκό κλίμα και η ευρωπαϊκή θέση, ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εφάρμοσε καλά το μνημόνιο και κλείνει πολύ πιο γρήγορα η συμφωνία? Εγώ θα έλεγα ότι αλλάξαν πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία. Το γεγονός ότι επί 2 χρόνια έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, το γεγονός ότι μια σειρά πράγματα επί 2 προγραμμάτων, το ένα είναι το πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπογράψει με την Τρόικα, το άλλο είναι το πρόγραμμα το οποίο προσπαθούμε, μια οι ενέργειες προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, έχουν επιτυχία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Άρα πηγαίνουμε, θα έλεγε κανένας, με αρκετά τακτοποιημένο τρόπο στο να κλείσουν τα μνημονιακά προγράμματα. Και βεβαίως σε αυτό βοήθησαν και οι επιτυχίες και σε διεθνές επίπεδο, και εννοώ οι οικονομικές επιτυχίες, το γεγονός ότι βγήκαμε πολύ επιτυχημένα στις αγορές, αλλά και το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση των ομολόγων πριν λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, με τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα ξαναμπήκανε σε άλλο χρόνο. Από το 2023 με 2025, νομίζω, μέχρι το 2042. Αυτό είναι ανακούφιση για την αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχει όμως και αυτή η μερίδα του κόσμου, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε αυτό, η οποία λέει, μα καλά, είναι χαρούμενοι, βγαίνουν και πανηγυρίζουν για αυτό το οποίο έλεγαν ότι θα ασκήσουν. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά μπορούμε να γυρνάμε πολύ πίσω. Εμείς θα λέγαμε ότι πανηγυρίζουμε, γιατί είναι πολύ κομβικό σημείο για την ιστορία της χώρας να σταματήσει η μνημονιακή περίοδος. Αυτό είναι το βασικό. Με διαφορετικό τρόπο όμως. Κάθε φορά θα είναι με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικές. Μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκίνησε αυτή η περίοδος, άλλη κυβέρνηση ήταν στη Γαλλία, άλλη κυβέρνηση ήταν σε μια σειρά άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή τα πράγματα, εννοώ, αλλάζουν. Άρα το πρώτο και το κύριο είναι αυτό. Το πρώτο και το κύριο είναι αυτό. Και μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά επιτυχημένο, και χωρίς η ίδια η Ελλάδα να κινδυνεύσει τη θέση της ή να διακινδυνεύσει τη θέση της στην Ευρώπη, την οποία υπερασπίστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγε κανείς, με νύχια και με δόντια, μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο ότι σήμερα να παίζουμε και έναν πολύ ευρύτερο ρόλο από ό,τι παίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό είναι το θέμα. Για μας δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε γεγονότα ή, αν θέλετε, ό,τι είχε συμβεί και να γίνεται κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ με βάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 2012, 2013, 2014. Δεν θα πρέπει να το κάνετε όμως ούτε εσείς για τους συναντιπολίτες. Όχι, γιατί και εσείς δεν είναι σωστό το χρόνο αυτό πίσω που λέτε, με συγχωρείτε, γιατί όταν κάποιος είναι στην κυβέρνηση μετράει η πρακτική του. Δεν μετράει δηλαδή το γεγονός, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να σταματήσω να κάνω κριτική για το γεγονός ότι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μέσα σε 40 χρόνια φόρτωσαν 320 δισεκατομμύρια χρέος στον ελληνικό λαό, που είναι η πηγή και το αποτέλεσμα της πολιτικής τους όλους της κατάστασης στην οποία ζούμε τώρα. Αυτό δεν γίνεται. Και να πω ότι αυτό το κάνουν καμιά φορά από τη Νέα Δημοκρατία, και να πω ότι έφταιγαν οι τάδε αριστερές δυνάμεις, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είτε άλλα κόμματα που διατρέξανε σε αυτή την περίοδο. Εδώ έχουν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Υπουργέ, επειδή μιλήσατε για την πρακτική της διακυβέρνησης, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση και μετά να διατυπώνεται ως πάγια θέση το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Είδαμε
περίεργες εικόνες την εβδομάδα που μας πέρασε αναφορικά με τους πληστηριασμούς και έχει φουντώσει και όλη η κόντρα για αυτό. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι δεν προστατεύεται καμία πρώτη κατοικία. Τι γίνεται? Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και είναι και πολιτική δέσμευση, αλλά είναι και πρακτική δέσμευση. Σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη και με τις αλλαγές που έκανε ο Γιώργος ο Σταθάκης, υπάρχει, θα λέγαμε, ένας πλήρης προστασία αυτού που έχει υποθεί ως λαϊκή κατοικία. Εγώ θα την έλεγα ως κατοικία ανθρώπων μέχρι τα περίπου 300.000 ευρώ, αν έχουν δύο ή τρία παιδιά. Αναφέρεις αυτή τη συμφωνία κυρίων μεταξύ των τραπεζών? Όχι, η συμφωνία κυρίων έρχεται μετά, με την έννοια ότι οι τράπεζες διαπραγματεύονται. Τα βασικά στοιχεία είναι δύο. Το ένα, το ύψος της αξίας της κατοικίας, και το δεύτερο, η θέση του δανειολήπτη, δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποπληρώσει με αποδεδειγμένο τρόπο το δάνειό του. Αυτό είναι το κεντρικό. Και όποιοι εντάσσονται μέσα στο νόμο, ας ονομάσουμε Κατσέλη Σταθάκη, προστατεύονται από εκεί και πέρα. Και έχει αρκετός κόσμος. Και οι βελτιωτικές, θα έλεγε κανένας, ενέργειες που έκανε ο Γιώργος Σταθάκης, έδωσε και σε ακόμα περισσότερο κόσμο αυτή τη διαδικασία. Άρα, και με τις ανακοινώσεις, πάνω από το 70 ή 75% των κατοικιών αυτού του τύπου προστατεύονται από τον νόμο, και έρχονται και η συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση στην εξής κατεύθυνση. Ψάχνουμε να βρούμε, καταρχήν να μην βγάζουν σε πληστηριασμούς, να μην επιδιώκουν δηλαδή πληστηριασμούς, και να προχωράνε στις πρώτες συζητήσεις με το δανειολήπτη, μήπως βρεθεί κάποια καλύτερη λύση. Δηλαδή... Κύριε Βιτσά, μέσα από αυτά που είπατε, ναι, μου έχουν γεννηθεί δεκάδες ερωτήματα. Ξεκινάω με το συμφωνία κυρίων με τους τραπεζίτες. Αναλογιστείτε αν αυτό πριν από 5 χρόνια θα το λέγατε, ότι θα κάνουν συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Μάλιστα. Στέκομαι σε αυτό για γρήγορα. Έρχεστε και ξαναλέτε αυτό που θα λέγατε. Ξέρετε, αν κάποιος δεν στηρίζεται στην πραγματικότητα, η οποία παρουσιάζεται υπάρχει κάθε μερίδα, στιγμή... Υπάρχει μερίδα συντρόφων σας, οι οποίοι διαφωνούν με αυτό, έτσι? Δεν ξέρω αν θα σας παρεξενέψει, αλλά σας λέω το εξής. Το συγκεκριμένο σύνθημα, το οποίο αναδείχθηκε κατά κύριο λόγο το 2011 και το 2012, πραγματικά έσωσε την πρώτη κατοικία στη χώρα. Το κίνημα όμως, όχι το σύνθημα, γιατί αυτό έχει σημασία. Σε μια περίοδο που έπεφτε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κατά 50 δισεκατομμύρια, κατά 25 δηλαδή τις 100, και που αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο η ανεργία στη χώρα. Και έκλειναν επιχειρήσεις. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αν εκείνη τη στιγμή έλεγες προχωράω και σε πληστηριασμούς, τότε θα ήταν τραγικό, θα λέει κανένας, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ήρθανε λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτού του κινήματος ήταν οι νόμοι. Και ήταν και οι πρακτικές. Ναι, αλλά υπήρχε και το κίνημα δεν πληρώνω. Οι νόμοι και οι πρακτικές. Υπήρχε και το κίνημα δεν πληρώνω, κύριε. Είναι ένα ενιαίο σύνολο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πάλι θα μπερδεύουμε δύο πράγματα. Υπάρχει αυτό το δομημένο ολιγάριθμο ως πολιτικό κόμμα και πολιτική παράταξη, κίνημα δεν πληρώνω, και υπάρχει και εκείνο το μεγάλο κίνημα δεν πληρώνω, που θυμηθείτε τον Τσίπρα και άλλους τι έλεγαν εκείνη την εποχή. Αυτό το κίνημα το μεγάλο, το λαϊκό, δεν συγκροτείται από κάποια πολιτική θέληση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν. Εντάξει, τώρα πάμε και στο ίδιο γυρνάμε πάμε στη αυτή τη στιγμή. Του κινήματος κοιτάξτε πληρώνεις. Τώρα την Τετάρτη. Το δεν πληρώνω κοιτάξτε, γίνεται και κοιτάξτε το κίνημα πληρώνεις. Τώρα τι έγινε την Τετάρτη. Την Τετάρτη υπήρχαν πληστηριασμοί, αυτοί οι λίγοι πληστηριασμοί, οι οποίοι όμως δεν αφορούσαν πρώτες κατοικίες. Δεν αφορούσαν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Λύνανε, κι όμως είχαμε ένθεν και ένθεν θλιβερά επεισόδια. Πάντως η εφημερίδα Τα Νέα, για την οποία υπήρξε και ανακοίνωση από το Μαξίμου, σήμερα έχει πάλι, σας εδώ τα έχω, άμα θέλετε τα βλέπετε κιόλας, σήμερα έχει πάλι δημοσιεύματα τα οποία αφορούν για κατοικίες, λέει και ποιες τράπεζες είναι, και μιλάει για πληστηριασμούς στις τάξεις των 55.000, των 30.000, των 70.000. Αν αυτά γίνονται, τότε να ορίσουμε τον όρο λαϊκή κατοικία. Ποιος είναι ο όρος? Νομίζω ότι τον έχουμε ορίσει. Αυτό θέλω να καταλάβω. Και έχουμε πει από 180, αν δεν κάνω λάθος,
180.000 μέχρι 280.000 ανάλογα και με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. Αυτό προστατεύεται, αυτό με μία έννοια θεωρείται λαϊκή κατοικία. Εκείνους που δεν θα προστατέψουμε χρόνια μετά είναι αυτούς οι οποίοι είναι, πώς τους λέμε, ΣΥΚ, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Okay. Άνθρωποι οι οποίοι, ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήρανε τα δάνεια, τα κάνανε κάτι άλλο από αυτό για το οποίο τα πήρανε, όλοι εδώ στην Ελλάδα ήμασταν, και άλλα πολλά από αυτά τα λεφτά τα βγάλαν και στο εξωτερικό. Κύριε Υπουργέ, επειδή είστε από λαϊκή συνοικία, είστε από τη Δυτική Αθήνα, εάν βγει στο σφυρί, στον πληστηριασμό, το σπίτι, ένα λαϊκό σπίτι που είναι στη γειτονιά σας, τι θα κάνετε? Ξαναξεκινάω από το, κάνοντας την υπόθεση πραγματικότητα. Με βάση όλα τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, την πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης και τη δράση μας, αν θέλετε, δεν πρόκειται να βγει. Άρα, τελειώσαμε. Δεν μπορώ να συζητήσω πάλι, να ξαναγυρίσω, πώς να σου το πω, στα 2016, όπου περάσαμε 6 μήνες να συζητάμε για τον κόφτη, παρότι κάποιοι λέγαμε ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί ποτέ αυτός ο κόφτης, και 2 χρονιές τώρα έχουν επιστραφεί, έχει ενεργοποιηθεί ο δότης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ προς τα πίσω. Τώρα να μπω σε μια συζήτηση, αν θα γίνει αυτό, αν θα γίνει εκείνο, και να σας το προσδιορίσω και κάπως αλλιώς, και ας πούμε κάνοντας reverse το ερώτημα. Όταν λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τους πληστηριασμούς, εννοούμε για πάντα? Γιατί προσέξτε, σας το βάζω, γιατί υπάρχει και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η κυβέρνηση, πρέπει από τη μια μεριά να λύσουν το πρόβλημα, και αυτό μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, των δημεύσεων ή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας ή της λαϊκής οικογένειας, όπως θέλετε πείτε το, και συγχρόνως να περνάνε σε μια σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Έτσι δεν είναι? Άρα όλα μπαίνουν εν χρόνο και σε εν τόπο, ας το πούμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά και με αυτή τη λογική θα πρέπει να το βάζουμε. Αλλά τώρα είναι καθαρό. Δεν υπάρχει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, όπως τα προνέφερα προηγούμενα, για να μην σας κουράζω. Και τότε γιατί ήταν μεγάλη μερίδα του τύπου υποστηρίζει ότι είναι σε κίνδυνο η πρώτη κατοικία? Υπάρχει. Και αναφέρει και την πρώτη λαϊκή κατοικία συγκεκριμένα, που είναι και αυτή που έχει και σημασία σε τελική. Κυρία Γιαμαλή, υπάρχει μια μερίδα του τύπου αλλά και του κινήματος που, αν θέλετε, επισημένοντας μια σειρά ζητήματα, είναι και βοηθητική. Αλλά υπάρχει και μια βοηθητική με την έννοια να προσέξεις τι έχεις αυτή τη στιγμή, τι μπορείς να κάνεις να βελτιώσεις την κατάσταση, πώς να περιφρουρηθείς ώστε να μην υπάρχει ούτε η μία περίπτωση που αναφέρθηκε προηγούμενα στο Εγάλο ή στο Περιστέρι, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως και εκείνη η μερίδα του τύπου, ή μάλλον έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δίπολο αλληλοσυνεπικουρούμενο από τη μία μεριά και αλληλοκαθοδηγούμενο από την άλλη μεριά, ανάμεσα σε μια μερίδα του τύπου που εκφράζει πολιτική και συμφέροντα και κατά κύριο λόγο την αξιωματική αντιπολίτευση και κομμάτι της ελάσσονας αντιπολίτευσης, που εκεί πλέον φτάνουμε στο επίπεδο των φαντασιώσεων ή, ακόμα καλύτερα, τη συνειδητής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από τη μία την μεριά, αλλά και της επιμονής ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που λέει ο καθένας. Εγώ θυμάμαι μια συζήτηση με δημοσιογράφο αυτού του κλίματος, ο οποίος μου έλεγε, μα συμβαίνει αυτό. Του λέω, πού το ξέρεις? Και μου λέει, το έγραψε το πρωί η τάδε εφημερίδα. Κοιτάω την τάδε εφημερίδα, ο ίδιος δημοσιογράφος, και γράψει το πρωί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, στήριζε τη γνώμη του σε αυτό που είχε πει πριν 2 ώρες. Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα, μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, μας προέκυψε, και δεν ξέρω αν κλείσαμε αυτό το κύκλο, Αναστασία. Νομίζω ότι μας προέκυψε και αυτή η μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με την πώληση των βλημάτων.